Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχόμαστε να περάσετε καλά, Δήμαρχε. Να σας βοηθήσει ένα χαιρετισμό και ο Δήμαρχος. Να σε καλά, Δήμαρχε. Έχουμε και τον άδελφο του κύριου Γενταμίδη να μας πει δύο κουβέντες. Να βάρχε. Ξεριζωμένος λοιπόν αυτός λαός που ήρθε από τον πόλεμο. Τόσο κατά τη διάρκεια του ξεριζωμού του, όσο και κατά τη διάρκεια του ριζωμού του εδώ στην Μητροπολιτική Ελλάδα, σήκωσε τον Σταυρό του Μαρτυρίου για να έρθει η Ανάσταση σε εμάς, τους απογόνους τους, για να περνάμε εμείς καλά. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στο ελληνικό κράτος που βοήθησε πολύ, ο λαός αυτός που ήρθε από τον Πόντο, από την Μικρά Ασία, ανέβασε πληθυσμιακά τη Μακεδονία, εκδίωξε τους ξένους, Σλάβους, Τούρκους και ο πληθυσμός κατά 88,8% στη Μακεδονία έγινε ελληνικός, ενώ πρώτα ήταν το 40%. Η Δυτική Θεσσαλονίκη ήταν το 19% Ελλήνων. Άρα βοήθησε και στο ελληνικό κράτος. Η ιδέα οικονομία του κράτους κατακόρυφα ανέβηκε και διπλασιάστηκαν οι εξαγωγές. Το ΑΕΠ διπλασιάστηκε και διπλασιάστηκε με την πολυκαλλιέργεια και με την εργατικότητα των παππούλων μας, των γοντών μας. Γι' αυτό οφείλουμε τουλάχιστον νοερά να επικοινωνήσουμε μαζί τους, να τους τιμόμαστε και να τους τιμούμε. Επίσης, θα πρέπει να τιμούμε και κάποιους μεγάλους πόντιους, άντρες πόντιους του κορδιακού ελληνισμού, οι οποίοι βοήθησαν, προσέφεραν στο κορδιακό ελληνισμό. Μεταξύ αυτών είναι και ο Λεωνίδας Ιασονίδης, τον πίνακα από εκεί. Όπως τα προηγούμενα χρόνια αναφερθήκαμε, τιμήσαμε τον Φίλο Ακτενίδη, τον Νίκο Καπετανίδη, τον Δημήτριο Ψαφά και άλλους. Φέτος έχει σειρά ο Λεωνίδας Ιασονίδης, μισό. Και όλα αυτά για να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας. Γιατί οι ρίζες είναι που κρατάνε τον λαό στην ζωή. Είναι όπως είναι ένα δέντρο. Δέντρο χωρίς ρίζες, ένα αεράκι το ρίχνει και ο καθής ξυδεύεται πάνω στο δέντρο αυτό. Λοιπόν, ο Λεωνίδας Ιασονίδης ήταν ένας λόγιος, ένας πολιτικός, βουλευτής, υπουργός και δοσιαστής, βοήθησε πάρα πολύ το προσφυγικό κόσμο. Έχω γράψει εν συντομία το βιογραφικό. Αν θέλετε να το διαβάσουμε. Ο τίτλος είναι «Ξηραθείτε ημίν ο Μάριξ, εάν επιλαθώ να φτάσω ο Πάτριος, ο Δία Γη». Είναι από έναν λόγο που εκφώνησα. Δηλαδή, τι σημαίνει «Ξηραθείτε ημίν ο Μάριξ, εάν επιλαθώ να φτάσω ο Πάτριος, ο Δία Γη». Να ξεραίνεται η γούλα αν ανασπάλωσε πατρόα
γη των παππούδων μας, των πατεράτων μας. Λοιπόν, ο Λεωνίδας Ιασονίδης, η εξαίρουσα προσωπικότητα, το σύμβολο του Ποντιακού Ελληνισμού, γεννήθηκε στον Πόντο το 1894. Αποφύτησε με άριστα από την νομική σχολή του Πανεπιστημίου της πόλης το 1912. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, το οποίο έγινε διδάκτορας. Το 1916 μεταβαίνει στη Ρωσία με σκοπό να βοηθήσει τους 500.000 Έλληνες πολίτες που διέθηκαν για να γλιτώσουν από τις διώξεις των Τούρκων και παράλληλα να δρομολογήσει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Ποντιακού κράτους. Παρά τη θανατική καταδίκη του από τους Τούρκους για τις δραστηριότητες του, στις 24 Απριλίου 1922 παρίσταται στην δημόσια δέηση για τους ανεσθέντες Ποντίους στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο καρατά της πόλης, όπου εκφώνησε το ιστορικό του λόγο, μεταξύ άλλων είπε. Ακούστε τώρα τι είπε. Οι Πόντιοι εζήτησαν άρτο και έλαβαν πέτρα. Εζήτησαν νυχθή και έλαβαν όφη. Εζήτησαν ζωή και έλαβαν ορφάνωτα. Εζήτησαν την ελευθερία και έλαβαν την δουλεία. Αρχάγγελον εζήτησαν και δαίμονα της εστάτη. Βοήθεια εζήτησαν και νότα της εστράψαν. Υπέρ τούτων και λοιπά και λοιπά συνεχίζει. Υπέρ τούτων, υπέρ των μιλιάδων τούτων νεομαρτύρων, το ξύφι και πυρή και πίνη και ασθενεία και γυμνώση εν όραση και σπηλαίης εν θαλάσσες και ποταμείς τελειωθέντων πατέρων και αδελφών ημών ετελέστη το μνημόσυνο τούτο. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ασχολήθηκε με την αποκατάσταση του προσφύγου. Από το 1923 μέχρι το 1952 συμμετέχει ενεργά στην πολιτική ζωή της χώρας. Εκλέφθηκε 8 φορές βουλευτής, 2 φορές γερουσιαστής, καθώς και πολλές φορές υπουργός και διοικητής του Βορείου Ελλάδος. Οι Πόντιοι αγάπησαν τον Λεωνίδα για το χαρακτήρα, για το μεγάλο έργο του στην αποκατάσταση των προσφύγων. Τον αγάπησαν για την ετοιμότητά του, για την δραστηριότητά του ως πολιτικός και όχι ως πολιτικάντης. Υπήρξε απλός και ταπεινός, αμερόληπτος και δίκαιος. Δεν είχε κινητή για εκείνη την περιουσία. Το δε μισθό του τον διέμεινε σε ποντιακά σωματεία και στον λύκο του ακρίτα φοιτητή. Ο μεγάλος αυτός λόγιος υπήρξε και ένας φλογερός Πόντιος. Συχνά στα άρθρα του έγραφε, ουδέποτε λησμό των Πόντων, του οποίου είμαι γέννημα και θέμα. Και από το βήμα της Βουλής ενίοτε έλεγε, θα αποθάνω νοσταλγός, θα αποθάνω πρόσιτς, θα αποθάνω Πόντιος. Ιστορική έμεινε η ομιλία του στην έρθουσα λέξη της Θεσσαλονίκης το 1946, όπου πέρα από τον άλλον είπε, «Ηρώων και μαρτύρων σύ εγένου και λύτερ, διό και ίμνο σύ αναπέμπομε και όρκων δίδω με πίστεως. Ξηραθεί το ημίν ο Λάριξ, γάνε του λαθών εδάσου, ο Πάτριος τον Δία Γη. Αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην, ευλογώ τον Θεό που είμαι Πόντιος». Πόντιος. Αυτά είναι ο Λίγης. Επιπρόσθετα, ευχαριστώ πολύ. Επιπρόσθετα να ξέρετε ότι η Παναγία του Σουμελά ήρθε, επαναπατρίστηκε στην Ελλάδα με ενέργεια δική του. Ποιο είναι το ιστορικό? Λίγη κράτος έγινε. Πώς ήρθε η Παναγία του Σουμελά? Το 1932 υπήρξε, όπως ξέρουμε, η περιβόητη συνθήκη φιλίας, συμφωνία φιλίας μάλλον, με την Τουρκία και μάλλον και δεν ξέρω. Επισκέφθηκε την Ελλάδα ο Ισμετρινού, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας. Ερχόμενος στη Βουλή των Ελλήνων, ο Βενιζέλος παρακάλεσε τον Λεωνίδα Ιασονίδη να εκφωνήσει τον Ισμετρινού στην τουρκική γλώσσα. Άπτιστα γνωρίζοντας την τουρκική γλώσσα, καθώς έβγαλε την νομική στην Ισταμπουλόπολη, έβγηκε άρρηστο στον Αρίστον, του δώσανε υποτροφία, το κρατικό κράτος δεν την δέχτηκε. Του είπαν να γίνει υποβιωτή στην τραπεζούντα, δεν το δέχτηκε γιατί είχε άλλα σκοπό στο μυαλό του, στην δημιουργία υποβιωτικού κράτους.
Λοιπόν, εκφώνησε ο Λεωνίδας Ιασονίδης τον Τούρκο Πρωθυπουργό στην Κύπρο των Ελλήνων σε άπιστα κουτικά. Στο τέλος, αφού τελείωσε, ενθουσιάστηκε ο Ρωσμέ του Ναδού του Πρωθυπουργού Τουρκίας και του είπε ποιος είσαι και πώς γνωρίζεις την Τουρκική καλύτερα για από μένα. Του εξήγησε και πώς γνωρίζεις τι θέλεις. Εγώ δεν θέλω τίποτα για μένα, θέλω για τον Κοντιακό λαό μου. Και τι θέλεις, να επαναπατριστεί η εικόνα της Παναγίας σου μιλά. Και πού είναι, γνωρίζει ο ηγούμενος, ο τελευταίος ηγούμενος της Μονής της Παναγίας σου μιλά, πού υπάρχει. Λέει, γίνεται άλλο. Και έτσι πήγε ο ηγούμενος Σουμελιώτης, έσκαψε, ήταν στο παρακείμενο παρεκκλήσης της Μονής, Αγίας Βαρβάρας, Αγία Βαρβάρα λέγεται παρεκκλήσης, έσκαψε, πήρε την Παναγία σου μιλά, την έφεραν, τοποθετήθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο το 1931-1932, αν θυμάμαι καλά, και έκτοτε μετά ένα άλλο μεγάλο πρόεδρο, ο Φίλιππ Τενίδης, γιατρός και βουλευτής και αυτός, το 1952, έκτισε θυσία το 1951, το 1952 τελείωσε στο Βέρμιο, όπου μεταφόρθηκε και η Παναγία σου μιλά. Έτσι ήρθε η Παναγία σου μιλά στην Ελλάδα. Ήταν ένας πολύ πανέξυπνος πολιτικός. Πολιτικός με επικεφαλαίο. Έβλεπε το συμφέρον του ελληνικού λαού. Και όχι τη ΣΕΤΑ. Εφάρμοσε κατά γράμμα τη ρίση του Πυθαγόρα, του Πλάτωνα. Που λέει, από τη διαχείριση των κοινών δεν πρέπει να θέλει το πλούσιος, αλλά πιο δοξασμένος. Έτσι έφυγε ο Ιάσονας. Αυτά είναι ολίγες για τις ρίζες μας. Τώρα, σας εύχομαι να περάσετε καλά, καλή διασκέδαση να έχετε και εύχομαι ο Θεός να μας αξιώσει, να είμαστε και πάλι εδώ και πιο πολύ ακόμα, πιο πολλά άτομα ακόμα. Όλα αυτά που βλέπετε προετοιμάστηκαν, αγοράστηκα από έναν δραστήριο σύλλογο, από νεαρά παιδιά του συλλόγου και με έναν καλό πρόεδρο του συλλόγου, τον Παύλο Σοφιάρη. Τα έφτιαξαν όμορφα, κάνανε καλή προετοιμασία, γι' αυτό τους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μια ρίση για το χειροκρότημα που λέει ότι το χειροκρότημα δεν στοιχίζει σε αυτούς που το δίνουν, αλλά δίνει πολλά σε αυτούς που το εισπράττουν. Παράλληλα, εκτός από το χειροκρότημα, θα πρέπει τα παιδιά αυτά που από την τσέπη τους έβαλαν τα όλα αυτά που τρώμε τώρα, να τους προσφέρουμε τον οβολό μας όσο μπορεί ο καθής, για να μην σημειωθούν τουλάχιστον οικονομικά. Ευχαριστώ πολύ.